Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Βασίλη Τσιγκάρα με αφορμή τη παραστάση που ξεκινούν στο θέατρο Άρτο, στο Ρεσόρι Βάτι. Χαιρόμαστε που σε βλέπουμε, Βασίλη, αν και από απόσταση, αλλά η τεχνολογία μας παίρνει κοντά. Έτσι. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και επιτέλους ήρθε ο καιρός να ανοίξουμε ξανά τα θέατρά μας και να παρουσιάσουμε τα έργα μας, να μπορέσουμε κι εμείς οι καλλιτέχνες να εκφραστούμε, διότι είναι κάτι το οποίο μας έλειψε. Παράλληλα, βέβαια, την περίοδο του εγκλεισμού μας, την περίοδο του lockdown, αξιοποιήσαμε πάρα πολύ την τεχνολογία. Και αυτή η αξιοποίηση μας οδηγεί σήμερα να κάνουμε και μια συνέντευξη, όπου το διαδίκτυο μας φέρνει κοντά. Έτσι είναι. Ευτυχώς. Για σένα ήταν μια παραγωγική περίοδος, καθώς είχαμε και την ταινία, ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα. Θα μας πεις δύο πράγματα στη συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε με την παράσταση «Sorry, λάθος κρεβάτι», μια παράσταση που είχαμε την ευκαιρία να τη δούμε και προ-COVID εποχή, αν θυμάμαι καλά. Πριν από 4 περίπου χρόνια. Είναι ένα από τα καλύτερα έργα μου. Ναι. Είναι μια από τις καλύτερες κωμωδίες που έχω γράψει. Είναι ένα έργο το οποίο θα κατέβει και την άνοιξη στην Αθήνα. Μου το έχουν ζητήσει, ναι. Και το επαναφέρω στο κοινό, το επαναφέρω στο θέατρο για να το απολαύσει το κοινό, για να γελάσει το κοινό και να δηλώσει παρόν το θέατρο Άρατος, το οποίο ξεκίνησε πριν από περίπου ένα μήνα μετά Δια Πιάτα 2, μια κωμωδία, μια κοινωνική κωμωδία, μια λαϊκή κωμωδία, την οποία είχα ανεβάσει πριν από ένα χρόνο, αλλά δυστυχώς στο πρώτο τρίμερο είχαμε και lockdown. Ο COVID μας έκοψε. Έτσι ακριβώς, μας έκοψε και είχα την ευκαιρία να το ολοκληρώσουμε πριν από λίγες μέρες, 12 παραστάσεις, όπου παρουσίασα μέσα από τα διαπιάτα το δικό μου, τη δική μου σκέψη και το δικό μου προβληματισμό για το τι βιώσαμε την περίοδο του lockdown. Το «Sorry, λάθος κρεβάτι», το οποίο έρχεται τώρα το Δεκέμβριο και 1-2 τρίμερα τον Ιανουάριο, είναι ένα έργο το οποίο και αυτό ασχολείται με ένα κοινωνικό μας πρόβλημα. Εγώ πιάνω τα κοινωνικά προβλήματα και σαν κουβάρι ξετυλίγω την κωμωδία. Έτσι, ένα ξορκίζεις το κακό. Έτσι ακριβώς. Έχει να κάνει με την κακή χρήση του διαδικτύου, έχει να κάνει με τη βία, έχει να κάνει με διάφορα πράγματα, τα οποία είναι και πολύ επίκαιρα. Και παρόλα αυτό όμως είναι μια ξέφρενη κωμωδία, η οποία εκτυλίσσεται σε ένα παλιό μοτέλ κάπου στην Αμερική, όπου ένα ζευγάρι, καταπονημένο από ένα ταξίδι, καταφεύγει για να ξεκουραστεί. Εκεί γίνεται το «Έλα να δεις». Περίεργη ένικη, ένας παράξενος ιδιοκτήτης και διάφορες κομικές καταστάσεις μας οδηγούν στο να έχουμε μια εξαιρετική φάρσα, να έχουμε μια κωμωδία καταστάσεων, η οποία θα διασκεδάσει το κοινό για περίπου 80 λεπτά. Πρεμιέρα κάνουμε την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου και θα είμαστε περίπου πάλι για 9 έως 12 παραστάσεις. Θα έχουμε και τις εορταστικές παραστάσεις, δηλαδή αν αφαιρέσουμε παραμονή Χριστουγέννων και παραμονή Πρωτοχρονιάς, κανονικά θα παίξουμε Χριστούγεννα, δεύτερη μέρα Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιά και δεύτερη μέρα Πρωτοχρονιάς. Κάτι που είχε να τύχει πάρα πολλά χρόνια και είχα να παίξω και πάρα πολλά χρόνια Χριστούγεννα και δεύτερη μέρα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιά και πάει λέγοντας. 9.30 η ώρα έναρξη. Εγώ δεν αλλάζω ώρα, 9.30 ώρα. 9.30 ώρα σταθερά, δεν θέλω να μπερδεύετε το κοινό, να έχω άλλη ώρα την Κυριακή και άλλη ώρα τα Παρασκευό Σάββατα. 9.30 ώρα σταθερά. Από τη μέρα που ανοίξαμε, 9.30 ώρα και σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις είχαμε βάλει και 9 και 4. Αλλά 9.30 ώρα. Αναγκαστικά, όπως όλοι γνωρίζουν, τα θέατρα πλέον είναι free COVID, είναι μόνο για εμβολιασμένους. Πρέπει ο κόσμος να έρχεται με το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Είναι και αυτά ένα μέρος της καθημερινότητάς μας. Δυστυχώς δεν μπορούμε ως θέατρο
να απευθυνθούμε σε όλους. Προλάβαμε, το κάναμε όμως τα άδεια πιάτα. Τώρα όμως είναι μόνο free COVID. Ευτυχώς ξεκινάμε με παραστάσεις, τις οποίες έχουν δει όλοι, οπότε δεν έχουν παράπονο. Ξέρεις, και αυτό, και αυτό βαίνει, και αυτό μια στρατηγική είναι, δηλαδή επαναφέρω ένα έργο, ναι, επαναφέρω ένα έργο το οποίο το έχει δει, θεωρώ, και αρκετός κόσμος πριν από 4 χρόνια, ναι, και τώρα δίνω τη δυνατότητα σε αυτούς που δεν το είχαν δει. Mm-hmm. Αυτό τώρα δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει και αν το έργο πάει ή δεν πάει καλά, ωστόσο θεωρώ όμως ότι είναι μια από τις καλύτερες κωμωδίες που ανέβηκαν στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια. Έχει πάρει και το πρώτο βραβείο σεναρίου. Το 2017-2018 στα Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Κάτι λέει αυτό. Το δικό σου, να πούμε. Ποιον ενσαρκώνεις, για να πούμε έτσι λίγα λόγια για ήρωες, τον χαρακτήρα. Οι ήρωες είναι οι εξής. Είναι ο Φίλιππος και η Άννα, ένα ζευγάρι. Είναι ο Χασάν Σαϊμπάμπα, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου. είναι ο Τζον και είναι η Σόνια. Mm. Εγώ ενσαρκώνω τον Φίλιππο, τον άντρα από το ζευγάρι, που μετά, όπως είπα νωρίτερα, μετά από ένα κοπιαστικό, κουραστικό ταξίδι, καταφεύγει στο ξενοδοχείο για να ξεκουραστεί. Και εκεί έχω μία ρήξη με τη σύζυγό μου, η οποία είναι και η έναρξη όλων των κομικών καταστάσεων που θα ακολουθήσουν. Ναι. Πολύ ωραίο έργο, δηλαδή, ένα έργο τα λέμε, εμείς καλλιτέχνες, πάρα πολύ ωραίο έργο, έχει να κάνει με όλο το πακέτο, δηλαδή έχει να κάνει με το κείμενο, έχει να κάνει με το πώς ο ηθοποιός εκφράζεται πάνω στη σκηνή, έχει να κάνει με τη χημεία της ομάδας, έχει να κάνει με τη χημεία μεταξύ ηθοποιών, έχει να κάνει πώς εσύ αντιλαμβάνεσαι το έργο και πώς το, και αν το απολαμβάνεις ή όχι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, όλα τα παιδιά και είναι ενθουσιασμένα. Και κρατάς γρήγορση το κοινό, το θεατρικό, να έχει suspense, να δει, έτσι. Να υπομονεί τι θα δει παρακάτω. Είναι ένα έργο που τα παιδιά από το θέατρο, από τη θεατρική ομάδα Άρατος, με παρακαλούσαν τα τελευταία χρόνια να το ξανανεβάσω. Ναι. Είναι ένα από τα, ας το πούμε, ένα από τα 2-3 έργα που τα παιδιά τα αγαπούν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και έτσι λοιπόν λέω, okay, ας ανεβάσουμε το Sorry Λάθος Κρεβάτι, και συνέπεσε με το κάλεσμα που μου κάνανε από την Αθήνα να το κατεβάσω και στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν, θα το παρουσιάσω Δεκέμβριο μέχρι αρχές Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη και από τα μέσα Μαρτίου και μετά στην Αθήνα. Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί θέατρο και τα λοιπά, το συζητάμε. Να. Καλά, δεν είναι και καιροί για πολλά σχέδια, έτσι, μακροπρόθεσμα, η αλήθεια είναι, για να είμαστε ρεαλιστές, γιατί, εντάξει, μετά από αυτά που έχουμε βιώσει, λες το σήμερα, το τώρα και βλέπουμε. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η αλήθεια. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλα σχέδια. Εγώ βέβαια τη χρονιά που μας πέρασε έκανα απίστευτα πράγματα. Δηλαδή ούτε εγώ το πίστευα ότι θα κατάφερνα να κάνω 2 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους. Και ότι... Γιατί παραγωγές, δηλαδή από το υλικό, το φωτογραφικό που βλέπαμε, τρομακτικό, δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι και το Operation Star, όπου πραγματεύεται μια πραγματικά γεγονότα, μια αληθινή ιστορία κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και το 5, όπου είναι η μεγαλύτερη παραγωγή που έχω κάνει μέχρι τώρα, με συμμετοχή πολύ μεγάλων καλλιτεχνών και πολύ μεγάλων ονομάτων. Ξεκινήσω από τον Μάνου Μπένετ, πρωταγωνιστούσε για χρόνια στο Σπάρτακο, στο Hobbit, στο Arrow, ο Γιάννης ο Αϊβάζης, ο Βίρον ο Κολάσης, η Ντέζη Ζεμπεκοπούλου, ο Κωνσταντίνος ο Λάγκος, η Χρυσά Κοντογιώργου, ο Λεωνίδος ο Καλφαγιάννης, ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος. Τόσοι και τόσοι και τόσοι γνωστοί ηθοποιοί σε μία ταινία. Και ανυπομονώ και εγώ για το αποτέλεσμα, διότι τα γυρίσματα γίνανε καλοκαίρι, μιλάμε με 42 βαθμούς Κελσίου. Και φορούσα κάτι στολές εποχής, απορώ πως ανταπεξήλθατες όλο αυτό. Πολύ δύσκολο. Εγώ να φανταστείς, όταν ξεκινήσαμε τα γυρίσματα τον Αύγουστο, είχε υψηλές θερμοκρασίες και έχω κάτι φωτογραφίες από τα γυρίσματα όπου μέσα σε μια εβδομάδα είχα μετατραπεί σε βεδουίνο, που κατάμαυρος ήμουνα. Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα που ζήσαμε. Ενώ στο Operation Star γυρίσαμε την ταινία με μείον 7 βαθμούς Κελσίου, μέσα στα χιόνια,
Πόσο δύσκολο, δηλαδή, τι δύσκολες δουλειές είναι αυτές, δηλαδή, υπάρχουν στιγμές που λες ότι... Εκμεταλλεύτηκες όλες τις εποχές, αυτό είναι το ευχάριστο και δεν άφησε να σου φύγει από τη χρονιά που έφυγε για άλλους έτσι, στον εγκλεισμό, εσύ είχες την ευκαιρία. Το χαρακτηριστικό μου είναι ότι τολμάω, δεν φοβάμαι. Δηλαδή, ξεκινούσα να κάνω κάτι και... Ο τολμονικά. Δεν είναι τυχαία η ρίση ο τολμονικά. Εάν σκεφτούμε ότι κινδύνευε ανά πάσα στιγμή και ώρα κάποιος να έχει COVID και να σταματήσουν τα γυρίσματα και να χαθούν και χρήματα, τι να σου πω τώρα, δηλαδή δύο ταινίες, συνολικά 3 μήνες γυρισμάτων, δεν υπήρξε ούτε ένα κρούσμα. Είμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τα rapid test, με τους ελέγχους μας τους συνεχείς, κοιτούσαμε ακόμη και οι ηθοποί πρόσεχαν τις αναστροφές τους και καταφέραμε και βγάλουμε δύο πολύ δύσκολες ταινίες χωρίς να έχουμε ούτε ένα πρόβλημα. Είμασταν τυχεροί, ήμασταν και τυχεροί και προσεκτικοί. Θεωρώ αυτό, δηλαδή ότι... Αυτό, το δίδυμο. Το δίδυμο, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Καλά. Τα γυρίσματα που έγιναν και από τις δύο ταινίες, νομίζω προς Πέλα Μεριά ήταν κάποια... Το Operation Start, επιχείρηση Άστρο, έγινε στη περιοχή των Γιαννιτσών, Γιαννιτσά Κορόμνη και πάνω στο Πάικο, στο βουνό. Και όσον αφορά το 5 έγινε στο νομό Εύρου, σε πάρα πολλές περιοχές, Αλεξανδρούπολη, Σουφλή, Μάκρη, Νύψα, Λουτρός, σε πάρα μα πάρα πολλά χωριά, Άβαντας, σε πάρα πολλά χωριά του νομού Εύρου. Και καφεδάκι. Ο κόσμος, ναι, στην υγειά μας και καλή επιτυχία και καλό χειμώνα, αφού είμαστε στο Δεκέμβρη πια και είναι ο πρώτος μήνας του χειμώνα. Ο κόσμος τι έλεγε, σας είχε πάρει είδηση εκεί στα χωριά και δει ακρίσεις. Ενθουσιασμένος ο κόσμος, ενθουσιασμένος. Ενθουσιασμένος γινόταν για πρώτη φορά για τον τόπο του μια κινηματογραφική ταινία. Και μια ταινία για το 1821, φοβερό. Ναι. Φοβερό. Λατρεία του κόσμου, αγάπη του κόσμου, και ειδικά προς τους ηθοποιούς, που τους αναγνώριζε στο δρόμο, να φωτογραφίες, έλα να σε κεράσω, έλα να σε κουρέψω. Είχαμε διάφορα τέτοια. Ήταν ωραίες, αυτές είναι ωραίες στιγμές που τις θυμούνται και οι καλλιτέχνες ηθοποιοί. Και τις είχαν και ανάγκη οι άνθρωποι εκεί πέρα, εκτός από τον COVID, έχουμε αγάπη, και το βέβαια, μεταναστευτικό, με όσα γίνονται τα τελευταία χρόνια, θα πω εκεί. Οπότε έπρεπε να πάρουν μια ανάγκη. Να πω κάτι που λησμόνησα. Τα γυρίσματα του 5 θα ολοκληρωθούν, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, γιατί έχουμε μια ξεχωριστή σεκάνς να υλοποιήσουμε, στην οποία σεκάνς πρωταγωνιστεί ο Σπύρος ο Πιμπίλας και ένας πολύ μεγάλος Έλληνας ηθοποιός με πολλές ταινίες στο ενεργητικό του. Ένας από τους παλιούς μας, καλούς μας ηθοποιούς. Είναι έκπληξη, θα τα ανακοινώσουμε σύντομα, αλλά θέλω να το πω γιατί στο cast, σε αυτό το πολύ μεγάλο cast, συμμετέχει και ο Σπύρος ο Πιμπίλας και ακόμη ένας ηθοποιός πολύ μεγάλο όνομα του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Τέλεια. Πότε θα τις δούμε αυτές τώρα στη μεγάλη οθόνη? Βένι, δεν βιάζομαι. Θα σου πω γιατί δεν βιάζομαι. Γιατί όλα... Καλά, τώρα με τέτοιες συνθήκες τι να βιαστεί. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια μας έχει πιάσει αυτό το στρες, η αγωνία. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Εδώ, εμείς ετοιμαζόμαστε, κοιτάμε οι ταινίες μας να είναι όσο δυνατόν καλύτερα. Έχεις αρχίσει να μπαίνει στη φάση του μοντάζ, να κόβεις... Και οι δύο ταινίες. Και οι δύο ταινίες έχουμε ξεκινήσει το μοντάζ. Το Operation Star σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Το 5 είναι στα ξεκινήματά του. Βήμα-βήμα. Αυτή τη στιγμή για μένα προέχει το Operation... Καταρχάς, να έχει μια εύρυθμη λειτουργία το θέατρο Άρατος και μετά να βγει στους κινηματογράφους το Operation Star. Ιανουάριο, Φεβρουάριο, θα δούμε. Θα δούμε. Αυτό είναι το καλύτερο. Τώρα, ο κόσμος τι λέει, θέλω να μου δώσει το σφιγμό του θεάτρου, από τους θεατρόφιλους που ξεκίνησαν πια, εντάξει, από το καλοκαίρι είχαμε την εμπειρία, σε ανοιχτούς χώρους, παραστάσεις, ο κόσμος ανταποκρινόταν και με τις μάσκες και με τις υψηλές θερμοκρασίες, τηρουμένων όλων των πρωτοκόλων.
Τώρα μπαίνει σε κλειστούς χώρους, είναι διστακτικός, τον βλέπεις να φοβάται λίγο. Ο κόσμος που έρχεται στο θέατρο το έχει σκεφτεί νωρίτερα, πριν έρθει στο θέατρο. Και είναι προετοιμασμένος, δηλαδή στα 100 άτομα, άντε ένα-δυο θεατές να μην είναι επαρκώς ενημερωμένοι. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τον κόσμο. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τον κόσμο. Ούτε ο κόσμος θα αφήσει το θέατρο, ούτε θα αφήσει τον κινηματογράφο, ούτε θα αφήσει οποιαδήποτε άλλη μορφή ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Αυτό είναι η καθημερινότητά μας, είναι η ζωή μας. Το ότι υπέστη ζημιά το θέατρο, υπέστη, δεν το συζητάμε. Μεγάλη, τεράστια. Όλη αυτή η ιστορία είναι ψυχολογική. Το πρόβλημα είναι ψυχολογικό. Ο κόσμος φοβάται, έχει μειωθεί, να το πω, το, όπως το λένε οι έμποροι, το αγοραστικό κοινό, έχει μειωθεί, αλλά αυτοί τουλάχιστον που έρχονται στο θέατρο είναι ενημερωμένοι. Δεν τους φαίνονται πρωτόγνωρο όλα αυτά. Το αν υπάρχει άποψη η μία ή η άποψη η άλλη, αυτό είναι θέμα του καθενός. Έτσι, εμάς μας βάλανε, εμείς πειθαρχούμε στους νόμους του κράτους, είτε είναι έτσι είτε είναι αλλιώς. Προσπαθήσαμε να δώσουμε τη δυνατότητα την πρώτη μας παράσταση στα Διαπιάτα να τη δει όλος ο κόσμος. Το κάναμε, προλάβαμε και στο κλείσιμο της παράστασης ανακοινώσαμε ότι πλέον μόνο εμβολιασμένοι στα θέατρα. Τώρα αυτό θα φανεί και στην πράξη, δηλαδή θα φανεί πώς λειτουργεί και θα φανεί και τι δυναμική θα έχει. Εγώ περιμένω μία αύξηση της κίνησης μέσα στο Δεκέμβριο για να πω ότι είμαστε πλέον καλά. Γιατί στα άδεια πιάτα υπήρχαν μέρες που πήγαμε καλά, υπήρχαν μέρες που ήμασταν όπως ήταν και όλα τα άλλα θέατρα. Δηλαδή η μία ή η άλλη. Να. Μέτρια πράγματα. Υπήρχαν παραστάσεις. Με συναδέλφους μιλώντας έτσι εδώ στη Θεσσαλονίκη, βέβαια είναι περιορισμένες και οι σκηνές, οι κλειστές πια που λειτουργούν. Τι εισπράττεις? Εισπράττω ότι υπήρχαν παραστάσεις οι οποίες πήγαν καλά, αλλά ήταν για λίγο μικρό αριθμό παραστάσεων. Υπήρχαν παραστάσεις που δεν πήγαν καλά, αλλά κατά γενική ομολογία όλες οι παραστάσεις έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Εμείς επειδή είμαστε ένα θέατρο με δικές μας παραγωγές, τις δικές μας παραγωγές δεν τις ανεβάζουμε για 3 ή 6 παραστάσεις ή 9. Εμάς κρατούν σε μάκρος γιατί είναι το δικό μας θέατρο, κάνουμε τη δική μας πολιτική και περιμένουμε και τον κόσμο να αντιληφθεί ότι εκεί παίζεται αυτό το έργο και να έρθει να το δει. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πάντοτε ρισκάρουμε, πάντοτε ρισκάρουμε. Στα άδεια πιάτα, που ήταν το πρώτο έργο μετά από 12 μήνες που ήμασταν κλειστοί, διαπιστώσαμε το πρώτο διάστημα ότι ήμασταν σε μια πολύ περίεργη φάση, μέχρι να μάθει ο κόσμος ότι άνοιξε το θέατρο. Κόσμο είχαμε, να. Αλλά δεν ήταν όπως παλιά, ας πούμε, που δημιουργούνταν οι ουρές και πώς το λένε, ο κόσμος αγωνιούσε για να βρει ένα εισιτήριο. Όσο περνούσαν οι εβδομάδες, την τρίτη εβδομάδα σταθεροποιήθηκε το πράγμα και είχαμε και sold out και όλα αυτά και ολοκληρώσαμε πριν από λίγες ημέρες. Φάνηκε όμως ότι ήταν σαν ένα καρδιογράφημα, δηλαδή δεν είχε μια σταθερή πορεία, ενώ τα προηγούμενα χρόνια και προ-lockdown εποχή είχαμε καταφέρει ως θέατρο να έχουμε το κοινό μας, να έχουμε σταθερό κόσμο κτλ. Τώρα παλεύουμε ως άνθρωποι του θέατρου να κάνουμε μια καινούργια πολιτική για να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε το χώρο μας και για να δούμε και πώς πάει όλο αυτό. Κόσμος πάντως που να βγαίνει για θέατρο βγαίνει. Μπορεί να μην είναι όπως παλιά, βγαίνει. Τώρα, αν θα μπορεί να γεμίσει θέατρα, αν θα μπορεί να δει κάποιες από τις 110 παραστάσεις που είχαμε κάποτε, αυτό δεν το ξέρω. Γι' αυτό κιόλας θα είμαστε και με μειωμένο αριθμό παραγωγών. Καλά, δεν έχουμε τέτοια νούμερα πια στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Στην Αθήνα κάτι γίνεται φέτος. Θεσσαλονίκη, καταρχήν, τα περισσότερα είναι και επαναλήψεις ή κάποια που είχαν ξεκινήσει κανένα 2-3 παραστάσεις και τώρα υποτίθεται ότι ολοκληρώνουν. Λογικό είναι αυτό. Αυτό είναι λογικό. Οι επαναλήψεις είναι λογικό.
Είναι λογικό. Όχι, ακόμα και εστίαση που έρχονται, θέλω να πω, από την Αθήνα, φέρνουν έργα τα οποία ή τα έχουμε ξαναδεί ή ήταν επανάληψη και στην Αθήνα και έρχονται τώρα και Θεσσαλονίκη. Δεν είναι κάτι που ξεκινάει από εδώ και θα πει ότι θα το κατεβάσω και κάτω, για παράδειγμα. Λέω για αθηναϊκούς θειάς, όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια που κάναν πρεμιέρα από εδώ, σφιγμομετρούσαν την κατάσταση και ακολουθούσα μετά η Αθήνα. Τώρα έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Βλέπω μια μαγκωμάρα γενικότερη στη Θεσσαλονίκη. Έχουν έρθει το Σεπτέμβριο, ήρθαν κάποιες αθηναϊκές παραγωγές, αν θυμάμαι καλά, μία-δύο, ναι, μπορεί και παραπάνω, δε, οι οποίες δεν πήγαν καλά. Έφυγαν όπως ήρθαν. Ναι, έφυγαν όπως ήρθαν, ναι. Πώς. Δεν έχει να κάνει με το έργο. Δεν έχει να κάνει με το έργο. Έχει να κάνει με την κατάσταση. Δεν έχει να κάνει με το έργο. Έχει να κάνει με την ψυχολογία του κόσμου. Γι' αυτό σου έκανα αυτή την ερώτηση. Πώς γίνεται πια το restart στο δικό μας εγκέφαλο, ενώ του θεατή, προκειμένου να μπορέσουμε να βγούμε, γιατί άλλο ανοιχτός χώρος και άλλο κλειστός, όσο να είναι λίγο προβληματίζει. Και πάλι ο Δεκέμβρης είναι περίεργος. Ακούγονται διάφορα. Ακούγονται διάφορα. Με τις μεταλλάξεις που έχουμε και γενικότερα τώρα με την όλη ανακατοσούρα που επικρατεί σε πολλά επίπεδα, βλέπεις ότι και μία αγορά είναι νεκρή. Στην ουσία είμαστε σε ένα άτυπο lockdown, γιατί βλέπεις ότι το βράδυ είναι πια πολύ περιορισμένος ο αριθμός των ατόμων που κυκλοφορούν από κάποια ώρα και μετά. Εκτός από το Σάββατο ή την Παρασκευή που κάτι γίνεται βλέποντας και τα νυχτερινά κέντρα, έτσι που μιλάω με καλλιτέχνες, πώς πηγαίνουν τα σχήματά τους εκεί. Δύσκολα, δύσκολα. Και οι τραγουδιστές πάθανε μεγάλη ζημιά. Η μουσική, πολύ μεγάλη ζημιά. Γενικά, οι καλλιτέχνες επλήγησαν πάρα πολύ τα γυμναστήρια. Ακούω πολλούς συναδέλφους η εστίαση. Και η εστίαση. Ναι. Παρά το γεγονός ότι η εστίαση λειτουργούσε, δεν ήταν. Ήταν υπέστη το πλήγμα αυτής της ψυχολογίας που έχει το... Ο κόσμος φοβάται να καθίσει με κόσμο. Δηλαδή, αυτό που ήταν η δύναμη της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης, πάμε εκεί που είναι πολύ, τώρα μόνο η νεολαία το κάνει. Δηλαδή, μόνο οι νεολαίοι. Ναι. Μόνο σε αυτό, στα νυχτερινά μαγαζιά βλέπεις ότι λες, α, κάτι γίνεται εδώ πέρα, σου θυμίζουν λίγο παλαιότερες εποχές. Μπουζούκια λειτουργούν, ξέρεις, Βένι, λειτουργούν μπουζούκια, έχει σχήματα. Λειτουργούν, ναι, και σου λέω ότι είναι και ασφυκτικά γεμάτα, μάσκες δεν βλέπω να φοράει κανείς, ο ένας πάνω στον άλλον, τα λουλούδια κανονικά, δηλαδή, εντάξει. Μόνο εκεί. Ενώ στο θέατρο, ξέρεις, κάθεσαι, φοράς και μάσκα, έτσι, και στον κλειστό χώρο, καθ' όλη τη διάρκεια. Και εκεί είμαστε όλη μέρα με τα ψεκαστήρια είμαστε, δηλαδή όλη μέρα απολυμμένουμε, ψεκάζουμε, είμαστε στο πόλεμο των μικροβίων και του ιού, φοβερό. Γι' αυτό έλεγα ότι ήταν πολύ άδικο αυτό που συνέβη με τα θέατρα, γιατί είναι από τους χώρους τους τόσο ελεγχόμενους και όπου τα μέτρα τηρούνται ευλαβικά. Βέβαια. Δηλαδή εγώ έβλεπα και το καλοκαίρι σε ανοιχτούς χώρους και δεν υπήρξε ούτε μια παράσταση που να πεις εδώ κάτι γίνεται. Δεν υπάρχει ούτε να τηρηθούν δηλαδή έξω τα μέτρα ούτε μέσα. Δηλαδή ούτε στις ουρές υπήρχε κανονικά απόσταση και στους χώρους μέσα. Δηλαδή σε καμιά παράσταση δεν ένιωσες να πεις αμάν τι γίνεται εδώ πέρα. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Γιατί υπάρχει έλεγχος, υπάρχει... και οι ιδιοκτήτες δεν θέλουν να πάθουν ζημιά. Το προσέχουν. Είναι... Και μια αυτοπιθαρχία από πλευράς θεατών. Ήταν συνειδητοποιημένη. Πάμε να δούμε, να αφοσιωθούμε, όχι να κάνουμε τον τζέρτζελο και να δημιουργήσουμε καταστάσεις. Είναι αλλιώς το θέατρο, όπως και να το κάνουμε. Κοιτάξτε τώρα, να το πω και δεν το λέω τώρα για κανέναν άλλο λόγο, αλλά όταν είσαι ένα χρόνο κλειστός και θες να μειώσεις και όλους τους κινδύνους για να μπορέσεις να ανοίξεις το χώρο σου και να μπορέσεις να ανοίξεις την επιχείρησή σου, κάνεις ό,τι μπορείς να κάνεις, ό,τι μπορείς να σκεφτείς, προκειμένου
Εσύ, αν μη τι άλλο, σαν επαγγελματικό, χωρίς να είσαι έτοιμο. Δηλαδή, καθίσαμε, μιλήσαμε με τα παιδιά. Να. Μεγάλο ποσοστό, οι περισσότεροι που εργάζονται στον Άρατο είναι εμβολιασμένοι. Ξεκινάς πρώτα από σένα, να δεις πώς θα λειτουργήσεις ως θέατρο με τα εμβόλια, με τα rapid test κτλ. Και μετά μπαίνεις σε αυτό που λέγεται καθαριότητα και απολύμανση του χώρου και μετά φωνάζεις τον κόσμο να έρθει. Δηλαδή έτσι μπαίνεις, λες πρώτα είμαι εγώ σωστός και μετά φωνάζω τον κόσμο να έρθει. Ναι, έτσι πρέπει. Λοιπόν, ενδιαφέροντα, είχαμε και καιρό να τα πούμε. Εδώ είμαστε, θα τα λέμε. Ωραία. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή επιτυχία. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Και θα έχουμε την ευκαιρία σε μεταγενέστερη έτσι, επικοινωνία να τα πούμε και με τους υπόλοιπους συντελεστές. Ας περάσει έτσι όλη αυτή η αναμπουμπούλα με την πρεμιέρα σας. Για να τα πούμε και μέσα από το θέατρο, να δούμε και τα υπόλοιπα παιδιά. Ωραία. Βέννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στις εκπομπές σου και να έχουμε μια καλή θεατρική σεζόν. Έτσι. Και καλές γιορτές. Μην το ξεχνάμε. Καλές γιορτές. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.